κύριος Περιφερειάρχης είναι άνθρωπος χαμηλών τόνων, δεν είναι, δεν μπορεί να είναι κομπάσος, ποτέ. Εντάξει, σε αυτές οι εκδηλώσεις είμαστε κομπάσοι. Εμείς... Εσείς έχετε τη δευτείνη. Εμείς ξεκινήσαμε αυτή τη δράση πριν από 3 χρόνια. Ήταν μια ιδέα ορισμένων ανθρώπων που ήθελαν να γίνει από κοινού μια συνεργασία όλων των φορέων που ασχολούνται με την υγεία και την πρόληψη και τον εθελοντισμό. Και πραγματικά δεν το περιμέναμε ότι θα μπορούσε να γίνει και τόσο μεγάλο, με τόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που δημιουργείται. Και νομίζω ότι το ενδιαφέρον ξεφεύγει από τα στενά όρια της Λάρισας και πάει και σε όλη την Ελλάδα. Γιατί αυτό το βλέπουμε. Και μέσα από το δικό μου τον κλάδο που βλέπω αναφορές που γίνονται παντού, αλλά και σε μέσα ενημέρωσης σε όλη τη χώρα. Και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Το ξεκινήσαμε με αυτή τη λογική, ήταν μια ιδέα, την οποία βέβαια. Εντάξει, και μπράβο στους πρώτους αυτούς που το ξεκίνησαν, αλλά εγώ νομίζω ότι πρέπει να γίνει πλέον πραγματικά να αγκαλιαστεί από όλη την πόλη και να είναι ένας θεσμός που αφορά όλη την πόλη τα επόμενα χρόνια, να μην είναι μια εκδήλωση που έχει ξεκινήσει απλώς ο Φαρμακευτικός Σύλλογος. Μαζί με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο και όλους τους υπόλοιπους συνδιοργανωτές να το προχωρήσουμε, το κάνουμε ακόμη μεγαλύτερο. Είναι η τρίτη χρονιά φέτος, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Περιφερειάρχης. Κάθε χρόνο θεωρώ μπορούμε να πάμε και καλύτερα. Κυρίως αυτό που έβλεπα ότι στο οποίο στερούσαμε ήταν στο θέμα της προβολής σε σχέση με το μέγεθος της εκδήλωσης. Μιλάμε ότι συμμετέχουν όλοι οι φορείς σχεδόν που ασχολούνται με την υγεία, όλοι οι σύλλογοι ασθενών της περιοχής και τους οποίους ευχαριστώ. Συμμετέχει ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας ως συνδιοργανωτής, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Λάρισας ως συνδιοργανωτής, ο Δήμος Λαρισαίων για τρίτη συνεχόμενη χρονιά επίσης, ως συνδιοργανωτής, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας. Μαζί είναι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και κυρίως πρώτος και καλύτερος είναι το Τμήμα Αιμοδοσίας που έχουμε και την κυρία Κότση εδώ, που ίσως η σκέψη ήταν αρχικά αυτό, το να προωθήσουμε αυτή την αξία, το να δώσει αίμα, να δώσει ζωή. Αλλά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έχει και άλλες 4 κλινικές μαζί. Είναι η νοσηλευτική κλινική, είναι η νευρολογική κλινική, είναι η κλινική ενδοκρινολογίας και είναι και η καρδιολογική κλινική. Που είναι η τιμή μας που θα είναι έξω στην πλατεία για να ασχοληθούν με έναν τους ασθενείς που θα έρθουν εκεί και να δώσουν κατευθυντήριες γραμμές, να κάνουν κάποια απλά τεστ, ισορροπίες, μνήμης κτλ. Και να βοηθήσουν τον κόσμο. Θέλουμε να προάγουμε την αξία της πρόληψης, θέλουμε να προάγουμε την αξία το να ακολουθούμε ένα υγιεινό τρόπο ζωής, γι' αυτό και θα υπάρχουν και παράλληλες δράσεις μέσα σε όλο αυτό, μέσα σε όλες αυτές τις 7 μέρες. Θα υπάρχουν γυμναστικές ασκήσεις με γυμναστήρια της περιοχής και με σχολεία, θα υπάρχει μέρα υγιεινού γεύματος, δράσεις κατά της υπαρχής αρκείας κτλ. Γιατί γίνεται. Η δράση γίνεται για τα παιδιά αυτά που αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται, κάποια παιδιά νοσηλεύονται σε κάποιες κλινικές. Και οι γονείς τους αγωνιούν απ' έξω. Για τα παιδιά του πολέμου ακόμα, που και εκεί μπορούμε να περνάμε ένα μήνυμα. Για τον νεφροπαθή που θέλει στήριξη, που θα χρειαστεί. Για τον νεφροπαθή αυτό που ήθελε να κάνει αιμοκάθαρση και όταν ήταν η πλημμύρα στις Θεσσαλίες, το μεταφέραμε με την μπουλντόζα για να περάσει το ποτάμι. Για να αναδείξουμε αυτά τα ζητήματα και για να τα προσπεράσουμε και για να κάνουμε ένα καλύτερο σύστημα υγείας στη χώρα μας, αλλά και να περάσουμε μηνύματα και ακόμα μεγαλύτερα και ακόμα πιο σημαντικά. Για τον άνθρωπο αυτό που θα σωθεί επειδή κάποιος συμβατός δότης μυαλού των οστών θα βρεθεί. Για τους ανθρώπους αυτούς που με τη συμμετοχή του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, που επίσης είναι τιμή μας που θα είναι στην πλατεία ξανά, θα βρεθούν κάποιοι συμβατοί δότες οργάνων. Για αυτούς τους ανθρώπους, για κάθε άνθρωπο που υποφέρει, για τους ανθρώπους χωρίς οικογένεια, για τα παιδιά χωρίς χαμόγελο, που υπάρχει αυτό, έτσι, που μαζί μας είναι το χαμόγελο του παιδιού. Για όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν να κάνουν με πόνο, με εγκατάλειψη, με ανάγκη στα ζητήματα της υγείας. Για αυτούς πρέπει να γίνουν μια αγκαλιά. Δεν είναι ότι εμείς κάναμε τη σούπερ δράση εδώ στη Λάρισα και θέλουμε να λέμε μπράβο σε αυτούς μας. Πρέπει να το πετύχουμε. Πρέπει να το πετύχουμε και στη Λάρισα και να το κάνουμε ακόμα μεγαλύτερο. Όσοι άνθρωποι ασχολούνται με τον εθελοντισμό να ασχοληθούν με υγιώς σκεπτόμενοι με αυτό. Δεν είναι θέμα ποιος θα φανεί περισσότερο, ποιος από όλους τους συλλόγους, ποιος από όλους τους δημάρχους, αντιδημάρχους, η περιφέρεια, ο περιφερειάρχης, εγώ, ο καθένας. Το θέμα είναι να καταφέρουμε
να το ξεπεράσουμε αυτό. Και τελικά θα φανούμε κιόλας. Θα φανούν και αυτοί που είναι να φανούν. Αλλά και οι αφανείς ήρωες. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κάθε έναν εθελοντή που θα συμμετέχει σε αυτή τη δράση. Σε αυτό τη νοσοκόμα που δεν την ξέρω, αυτές που έπαιρνε όλη μέρα στο φαρμακευτικό σύλλογο και έλεγε και προσπαθούσε να μας πιάσει τηλέφωνο για να πει ότι θέλω αυτό ρε παιδιά, τι να κάνω, πού να την βάλω. Θα αρθείς, θα πας στην ενοδοσία, θα πας στον ενοδοσία, θα αρθείς. Ευχαριστούμε πολύ, δεν την ξέρω. Αυτή τη γυναίκα, ας πούμε, θέλω να την ευχαριστήσω. Και όλους εσάς, εδώ τους τοπικούς δημοσιογράφους Λάζης, που κάθε χρόνο το στηρίζετε, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζω να πάει ακόμα καλύτερα φέτος, να το αγαπήσει ο κόσμος και να γίνουμε το παράδειγμα και για παραπάνω. Η Λάρισα να είναι μια αφετηρία. Μόνο στη Λάρισα γίνεται αυτό. Και πρέπει να είμαστε περήφανοι.